οποία είναι ενδιαφέρουσα. Βέβαια, λίγο πολύ όλες οι απορίες σας είναι ενδιαφέρουσες και όπως μου έχετε ήδη πει ότι αγαπάτε πολύ αυτήν την ώρα των απορίων. Είναι πολύ φυσικό, διότι, πώς θα το λέγαμε, όπως λένε για ζωντανή εκπομπή, έτσι μιλάνε για ζωντανή εκπομπή στο ραδιόφωνο που το λένε στην τηλεόραση, έτσι τα λέγαμε, έχουμε και εδώ μια ζωντανή περίπτωση. Είναι οι απορίες, είσαστε παρόντες και απαντούμε φυσικά. Λέγει λοιπόν αυτή η απορία, πείτε μας σας παρακαλώ, ποιος είναι ο σκοπός του γάμου? Η τεκνογωνία? Και αν ναι, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει ένα άτεκνο ζευγάρι το πρόβλημα μεταξύ τους και πώς ενδεχομένως και τους γύρω ανθρώπους? Θέλει να πει δηλαδή, εάν ο σκοπός του γάμου είναι η τεκνογωνία, τότε αν δεν υπάρχει η τεκνογωνία, δεν έχει νόημα ο γάμος? Αυτή είναι η απορία. Και αναμφισβήτητα, είναι γνωστό ότι υπάρχει ένα ποσοστό ζευγών που δεν έχουν παιδιά για κάποιο λόγο. Οι λόγοι είναι ποικίλοι, ποικίλοι, ποικίλοι. Άλλοτε στον άνδρα, άλλοτε στη γυναίκα, άλλοτε ενώ υπάρχει γονιμότητα και στον άνδρα και στη γυναίκα, να μην είχαν την δυνατότητα να γεννηθεί ένα παιδί για άλλους λόγους, περιπεί το ρέζος μπορεί να είναι έτσι, ξέρω εγώ, η μεσογειακή νόσος, το στίγμα. Τέλος πάντων, υπάρχουν πλήθος λόγοι που μπορεί κανείς να μείνει μόνο με ένα παιδί. Κάποτε κανένα παιδί να μην υπάρχει, επειδή υπάρχει αυτός, σας είπα, ο λόγος. Το θέμα είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό διότι αφορά τον σκοπό του γάμου και που δυστυχώς σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον σκοπό του γάμου. Βέβαια, υπάρχει και η κατάχρηση του πράγματος να γίνει σκοπός της ζωής ο γάμος. Θα το ξαναπώ. Υπάρχει κατάχρηση του να θέλει κανείς να κάνει το γάμο σκοπό της ζωής ή να τον βλέπει το γάμο σαν σκοπό της ζωής. Αυτό, πιστέψτε με, ότι έχει τραγικά αποτελέσματα, τραγικές επιπτώσεις. Το ζω αυτό σε ανθρώπους και δεν ξέρω αν είναι εδώ παρόντες εκείνοι τους οποίους αντιμετωπίζω με το θέμα αυτό και δεν πείθονται. Με τίποτα δεν πείθονται. Τι? Γιατί δεν πάντρεψαν το αγόρι τους ή γιατί δεν πάντρεψαν το κορίτσι τους, ότι αρχίζει να περνάει, να περνάνε τα χρόνια, φερειπίν, για το κορίτσι μόλις αρχίζουν να περνάει το 20 έτος της ηλικίας, αρχίζουν τα καρδιοκτύπια. Δεν θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να φροντίσουμε να παντρέψουμε και τα παιδιά μας, αλλά όχι να φτάσουμε στο σημείο να χάσουμε και την υγεία μας, ακόμα και την πίστη μας στο Θεό. Γιατί δεν παντρέψαμε το παιδί μας? Για κάποιο λόγο μπορεί το παιδί μας, ένα ή περισσότερα, να μην ήρθε ο Θεός να παντρευτούν, ή να επιτρέπει ο Θεός να μην παντρευτούν. Γιατί πολλές φορές θα λέγαμε η αιτία είναι στα ίδια τα παιδιά μας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Κάποτε σας είχα πει ένα παράδειγμα και νομίζω είναι πολύ εύγλωτο, παρότι χτυπητό, θα σας το ξαναπώ. Ήρθε κάποτε μια κοπέλα και μου λέει, ό,τι συνοικέσιο γίνει, γνωρίζω τον υποψήφιο γαμπρό και σε λίγο χαλάει. Όταν τα έλεγε βεβαίως αυτά, έκλαιγε. Κλαίγοντας, βέβαια έτρεχαν όχι μόνο δάκρυα, αλλά είχαν λυθεί και οι κρουνοί της μύτης. Έπρεπε να μαζέψει λοιπόν τα προϊόντα της μύτης. Αλλά, δηλαδή μίξες, να το πω απλά,
αλλά δεν είχε μαντίλι και είχε μία χαρτοπετσέτα και άρχισε να μαζεύει στη χαρτοπετσέτα το περιεχόμενο και να τη διπλώνει και να ξαναμαζεύει το νέο περιεχόμενο και να την ξαναδιπλώνει να μαζεύει το τρίτο περιεχόμενο. Εγώ άρχισα να ιδιάζω που την έβλεπα. Σας το έχω πει παλιότερα, ίσως κάποιον το θυμάσαι το παράδειγμα αυτό. Άρχισα να ιδιάζω. Και όταν μου είπε μήπως μου κάναν μάγια, μήπως τίποτα, γιατί χαλάνε όλα αυτά τα συνοικέσια, κοπέλα μου, τη λέω, να σου πω, θα σου μιλήσω με τη γλώσσα της ειλικρινίας. Τα μάγια είσαι εσύ ίδια. Διότι αυτή τη στιγμή σε παρακολουθώ και έπω να στο πω, γύρισε η καρδιά μου με αυτά τα, με τις μίξες σου κτλ. Τα χέρια της είχαν μιξώσει και δεν ξέρω γιατί δεν είχε άλλη χαρτοπετσέτα. Θα μου πείτε, τόσο φοβερό πράγμα να φτερνιστώ με αυτή τη στιγμή και να ξέχασα να πάρω μαντήλι. Φοβάμαι ότι δεν είναι αυτό, αλλά είναι ένας τρόπος πολλές φορές πως στεκόμαστε απέναντι στους άλλους και μας συχαίνεται ο άλλος. Πώς να σας το πω, μας συχαίνεται ο άλλος. Πώς κάποτε βλέπουμε μια γυναίκα και λέμε δεν θα φάω από τα χέρια της ποτέ φαΐ. Αν μου προσφέρει γλυκό, δεν ξέρω, συχαίνομαι. Πώς αυτό, είναι μερικά πράγματα που φαίνονται. Τέτοια υπάρχουν. Ένας κακός τρόπος και τα λοιπά και τα λοιπά. Χαλάει το συνοικέσιο. Ούτε μάγια, ούτε τίποτα. Είναι η ίδια η στάση των υποψηφίων ή του αγοριού ή του κοριτσιού που τα πράγματα κάνουν να χαλάει η όλη υπόθεση. Θα ήθελα λοιπόν να σας έλεγα ότι δεν πρέπει να κάνουμε σκοπό της ζωής μας το γάμο και ότι αν τα παιδιά μας δεν τα παντρέψουμε πρέπει να αρρωστήσουμε, πρέπει να βγάλουμε καρκίνο. Και τι βγήκε, κάτι, δεν παντρέψαμε λοιπόν, τι θα γίνει παρακάτω. Μα κορίτσι να μείνει, και αν μείνει, κάποια κορίτσια δεν μένουν, κορίτσια παντρευτούν. Χάλασε ο κόσμος. Μη μου πείτε ότι δεν καταλαβαίνω και τα λέω αυτά. Μη μου πείτε ότι είμαι έξω από τα πράγματα και μιλάω έτσι. Μη μου το πείτε να παρακαλέσω πολύ, γιατί απλούστατα βλέπω ένα κατάντημα. Να στεναχωριόνται όλοι μέσα στο σπίτι, σαν να έχουν πεθαμένον μέσα στο σπίτι. Είναι σωστά πράγματα αυτά? Είναι σωστά? Λοιπόν, φεύγω από το θέμα το ότι κάνουμε τον γάμο σκοπό της ζωής μας και συνεπώς αν δεν πετύχουμε αυτόν τον σκοπό να θεωρούμε ότι τα πάντα έχουν τελειώσει, όπως και μια κοπέλα άμα δεν παντρευτεί, ένα γόρι δεν παντρευτεί, νομίζουν ότι όλα τελειώσανε στη ζωή. Γιατί όλα τελειώσανε στη ζωή? Γιατί όλα τελειώσανε? Ο γάμος είναι δηλαδή τι? Και έρχομαι να δούμε τώρα ακριβώς την απορία του ποιος είναι ο σκοπός του γάμου. Εδώ υπάρχει μια άλλη παρανόηση. Η παρανόηση ότι ο γάμος σκοπό έχει την τεκνογωνία. Δεν είναι, αγαπητοί μου, σκοπός του γάμου η τεκνογωνία. Ίσως θα εκπλήξει κάποια στιγμή αυτή ίσως η παρατήρησή μου. Αν ανοίξετε μια δογματική, θα το βρείτε αυτό μέσα στο μυστήριο του γάμου, ότι ο γάμος έχει τρεις σκοπούς. Ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η αλληλοβοήθεια των συζύγων. Ο δεύτερος σκοπός του γάμου, με σκοπό τη θέωση. Γι' αυτό έβαλε δίπλα στον Αδάμ την Εύα ο Θεός. Ο δεύτερος σκοπός του γάμου είναι, τι είναι? Βέβαια ο γάμος είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο. Διότι αν δεν έπεφταν οι πρωτόπλαστοι, ο Θεός δεν θα κατασκεύαζε τον άνθρωπο υπό την μορφή των δύο φύλων. Ο Θεός το ήξερε πριν κάνει το σύμπαν, πριν κάνει τα πάντα, ήμεθα στη σκέψη του και στη γνώση του. Και εγώ και εσείς, και αν θα σωθούμε ή όχι, ο Θεός τα γνωρίζει αυτά εκ των προτέρων. Για το Θεό δεν υπάρχει χρόνος. Έτσι, κάνοντας αυτό το «ον» που λέγεται άνθρωπος κατ' εικόνα του, δηλαδή ελεύθερος και λογικός, ο Θεός βλέπει ότι ο άνθρωπος θα έπεφτε, γιατί έβλεπε και τον διάβολον τι θα έκανε στον άνθρωπο και τα λοιπά. Έτσι, πριν κατασκευάσει τον άνθρωπο και το σύμπαν ακόμη, το σύμπαν έγινε, να πω τη λέξη, πρόχειρον.
ας μου επιτραπεί να το πω έτσι. Δηλαδή μία πρόχειρη μορφή έχει το σύμπαν. Το σύμπαν έχει πρόχειρη μορφή. Θα πάρει άλλη μορφή το σύμπαν όταν γίνει η ανακαίνισή του. Μέσα λοιπόν σε αυτό το παλαιούμενον και ατελές, όσο και αν λέμε ότι είναι άριστον και σπουδαίον σε σύγκριση με εκείνο που θα γίνει, είναι ατελές. Σε αυτόν λοιπόν τον ατελή κόσμο έρχεται να κατοικήσει ο ατελής άνθρωπος, φέροντας φίλων, το φί με ύψιλον και ένα λάμδα, που σημαίνει άρεν φίλη. Ο γάμος λοιπόν είναι εν όψη του θανάτου. Είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο, όπως σας είπα, ότι θα το έχω πει πολλές φορές, και ένα σχήμα του κόσμου τούτου, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Γιατί αναφέρεται στο θέμα του γάμου, στο 7ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής του, και τελειώνει με το να πει ότι είδε έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες. Είδατε, ως μη έχοντες. Παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου, περνάει αυτό το σχήμα. Και πρώτο σχήμα, η λέξη δεν είναι δική μου σχήμα. Την λέξη σχήμα τη λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Την λέγει και ο Απόστολος Παύλος. Αυτά τα πράγματα είναι παροδικά. Είναι λοιπόν από μόνος του ο γάμος μεταπτωτικών φαινόμενων. Οπωσδήποτε είναι. Αλλά ο πειρασμός που θα νιώσει ο άνθρωπος στη ζωή του κατά την ανάπτυξη του γενετησίου εστίκτου, επειδή θα δημιουργούσε, αφού είναι μεταπτωτικός άνθρωπος, μια κοινωνία αμαρτωλή. Έτσι, για να αποφευχθεί η περαιτέρω φθορά του ανθρώπου, ο Θεός δίδει τον γάμον, ώστε αφού το γενετήσιο θα ευθύρετο, είναι το πρώτο που επλήγει το γενετήσιο μετά την πτώση. Οι πρωτόπλαστοι γι' αυτό εκάλυψαν εαυτούς, έβαλαν σηκώφυλλα. Ρωτάει ο Θεός, γιατί κρύφτηκες? Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Είμαι, λέει, γυμνός, γι' αυτό κρύφτηκα. Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Του το είπε ο εαυτός του. Δηλαδή ντράπηκε, μπήκε σε λειτουργία, μια άλλη λειτουργία που έβαλε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, για να προλάβει την ολότελη φθορά, και έβαλε την ντροπή. Ντράπηκε λοιπόν. Γι' αυτό ο Θεός έντισε τους πρωτοπλάστους. Γι' αυτό είναι αμαρτία να ξεγυμνούμεθα. Ιδίως η ξεγύμνωση για πρόκληση είναι αμαρτία. Το επιχείρημα, σας το έχω ξαναπεί, μα οι πρωτόπλοι σας γυμνεί. Ναι, αλλά πρώτης πτώσεως. Μετά την πτώση ο Θεός ντύνει τους πρωτοπλάστους. Είδατε εκεί ο δαιμονισμένος των Γεργεσών, της πόλεως, ήταν, λέγει, γυμνός. Όταν όμως έφυγαν τα δαιμόνια, στάθηκε στα πόδια του Χριστού σοφρονών, με μυαλό, και ηματισμένος, ντυμένος. Κάτι του δώσανε και ήταν πρόχειρο εκεί, γιατί ήταν στην ερημιά. Κάτι φόρεσε. Θα μπορούσε να μείνει γυμνός? Όχι, έπρεπε κάτι να φορέσει. Συνεπώς η γύμνωση είναι δαιμονικών φαινόμενων, όταν γίνεται η γύμνωση με σκοπό την πρόκληση. Το βλέπετε πολύ πολύ καθαρά, αβίαστα θα έλεγα. Συνεπώς ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος προλαβαίνει τώρα να μην πέσει ο άνθρωπος σε αυτό που λέγεται πορνεία, εφόσον το ένστικτο θα ξυπνούσε γρηγορότερα από τα έργα των χειρών του ανθρώπου που λέγεται πολιτισμός. Γι' αυτό θεσμοθετεί, δίδει, όχι θεσμοθετεί, δίδει ως δεύτερον σκοπόν του γάμου την κατασύγαση του ενστίκτου. Αυτό έχοντας υπόψη ο Ιερός Χρυσόστομος, λέγει ότι θα πρέπει τα αγόρια να παντρεύονται
πρώτης στρατείας. Περιαγωγής των τέκνων. Το λέει καθαρά αυτό. Πρώτης στρατείας. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι σήμερα οι προϋποθέσεις που έχουμε δημιουργήσει στον πολιτισμό μας δεν επιτρέπουν ένα παιδί να παντρευτεί 18 χρονών. Έχει σχολιά, έχει στρατό, έχει επιμορφωτικά σχολιά, έχει να δημιουργήσει επάγγελμα και τα λοιπά. Κάτι δηλαδή το οποίο πηγαίνει μετά τα 23, τα 24 ή τα 25 χρόνια συγκαταβατικά, γιατί έτσι και ξεκινάμε για καμιά ιατρική και δεν ξέρω τι, καλά 30. Τι θα κάναμε μέχρι τότε? Μπαίνει η πορνεία. Δια να αποφευθεί η πορνεία, ο Θεός δίδει τον γάμο και δι' αυτών των σκοπών. Αποτείνομαι σε εσάς και θα σας έλεγα, καλό είναι τα παιδιά σας να μην αποκτήσουν καμία γνωριμία πριν, τι να κάνουμε, φτάσει το πλήρωμα του καιρού, σπουδές και τέτοια. Αν όμως πάρε ελπίδα το αγόρι σας ή το κορίτσι σας γνωριστεί και κάνετε πάσαν προσπάθεια να ξεχαστεί το πράγμα και δεν ξεχνιέται, και ή και ενδεχομένως προχωρούν οι σχέσεις των, μη διστάσετε να παντρέψετε το αγόρι σας και το κορίτσι σας, έστω και αν είναι 18 χρονών. Θα επιβαρυνθείτε με μερικά πράγματα, αλλά προκειμένου να υπάρχει αμαρτία πρέπει να παντρέψουμε τα παιδιά μας. Θα πάρω ένα παράδειγμα, το έχω αντιμετωπίσει και το έχω συμβουλεύσει. Είναι φοιτητέ, γνωρίστηκαν, δεν ήσαν πρώτα γνωστοί, γνωρίστηκαν και στο πανεπιστήμιο, όταν μάλιστα σήμερα και τα σχολιά είναι μεικτά, βέβαια τα πανεπιστήμια πάντα μεικτά ήσαν, αλλά σήμερα ο ένας πέφτει πάνω στον άλλονε, ο ένας τρίβεται πάνω στον άλλονε και δημιουργούνται περισσότεροι και περισσότεροι πειρασμοί. Και τι γίνεται? Κάποτε λοιπόν ένας φοιτητής γνώρισε μία φοιτήτρια, τα πράγματα δεν μπορούσαν, δηλαδή ήταν αδύνατο να χωρίσουν, απειλούσαν, ό,τι άλλο. Καλά παιδιά, και το ένα και το άλλο. Έφτασε το θέμα σε μένα. Τι πρέπει να κάνουμε? Ακούστε κύριε Τάδε, να πω στον πατέρα της κοπέλας ή του αγοριού να τους παντρέψετε. Μα είναι πολύ απλό. Θα τους παντρέψετε, γιατί μπαίνει και εκείνο το άλλο, να κάνουμε γάμο, φέστα, τραπέζια και τι θα δείξουμε, και πλούτον, και να βάλουμε στα κάγκελα του σπιτιού μας. Κάποτε στη γειτονιά μου έγινε, εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, και είδα απλωμένες βελέντζες επί βελέντζων. Μα λέω, τι είναι αυτό? Τι είναι? Μου λένε παντρεύονται και υπάρχει η έκθεση της πρίκας. Άσχημο πράγμα αυτό. Άσχημο, γιατί είναι αλαζονία να επιδείξουμε τι έχουμε, και αν δεν έχουμε θα πρέπει το κορίτσι μας να μην το παντρεύουμε. Άλλο κακό. Λοιπόν, σας παρακαλώ, αυτά που τα ακούτε να τα διορθώνετε. Θα μου πείτε είναι συνήθεια εδώ. Εσείς κάνετε τώρα την αντίστροφη συνήθεια. Μην βγάζετε την πρίκα για έκθεση και τα λοιπά. Είναι άσχημο. Άσχημο είναι. Λοιπόν, νοικιάζει η κόρη σου δωμάτιο στην Θεσσαλονίκη. Νοικιάζει και ο γιος. Τώρα παντρεμένοι θα έχουν ένα δωμάτιο. Πόσο πρακτικά, όμορφα. Θα φροντίσουν, ξέρω, συνήθως αυτά γίνονται, συνήθως, όχι πάντα, κάπου εκεί προτελευταίον έτος, τελευταίον έτος, κάπου εκεί. Παντρεύτε τους. Μην πείτε, κι αν έρθει παιδί στον κόσμο, μην το εμποδίσετε, γιατί είναι κακή συμβουλή αυτή. Δεν ξέρετε αν φυλαχτούν, που είναι αμαρτία, αν λίγο αργότερα έρθει παιδί. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ώσπου να πάρουν το πτυχίο θα έρχεται και το παιδί. Κάπου εκεί. Μα θα μου πείτε, θα αρχίσουν οι δυσκολίες. Αν ποιος τους είπε να ξεκινήσουν το θέμα αυτό? Αναμφισβήτητα θα υπάρξουν δυσκολίες, τις οποίες θα υπομισθούν και τα παιδιά και οι γονείς. Ας μην ξεκινούσαν. Αφού όμως ξεκίνησαν, πρέπει κάτι να γίνει. Τώρα τι να κάνουμε? Να τρέχουμε στα μεευτήρια οι Λαϊρισαίες, να πηγαίνουν στο Βόλο και οι Τρικαλινές στη Λάρισα, για να μην γίνει γνωστό το θέμα και να κάνουμε εκτρώσεις? Είναι καλό αυτό? Και αν γίνει μια έκτρωση, ξέρεις αν η κοπέλα σου ζήσει? Δεν έχουμε και την περίπτωση να πεθάνει η κοπέλα? Ή δεν έχουμε την περίπτωση να μην μπορεί να κάνει πλέον παιδί? Όλα αυτά
συγκρίνονται με τυχόν άλλες δυσκολίες που θα επομισθούν τα παιδιά και οι γονείς αν τα πράγματα ξεκίνησαν πρώιμα. Και τους παντρεύουμε και τελειώνει η ιστορία. Πάει μετά, ξέρω εγώ, πάει ο νέος στρατιώτης. Μάλιστα, θα πάει στρατιώτης. Η κοπέλα πήρε το πτυχίο της. Θα πάει να δουλέψει. Θα αφήσει το παιδί στη μάνα της, στην πεθερά της, δεν ξέρω πώς. Θα πάει να δουλέψει. Και όταν έρχεται το παιδί, ο στρατιώτης που είναι, θα είναι στο σπίτι του με τη γυναίκα του. Δεν θα πηγαίνει κάπου αλλού. Δεν θα πηγαίνει στην φιλενάδα του. Ή δεν είναι σωστά αυτά, παρακαλώ? Αυτά δυνάμει τη συμβουλή του Ιερού Χρυσοστόμου. Πρώτη στρατείας για να μην έχουμε εκτροπή. Όμως, αν τα πράγματα είναι αλλιώτικα, δηλαδή είναι παιδί που έβγαλε το δημοτικό, μένει στο χωριό ή και στην πόλη, κοιτάζει μια δουλειά, ξέρω εγώ, δεν έχει λόγους, πολύ περισσότερο αν το παιδί με ένα κορίτσι γνωριστούν, να τους παντρέψουμε. Το πολύ πολύ θα είναι μόνο τώρα το θέμα στρατός. Το πολύ πολύ. Δεν θα είναι όμως άλλα πράγματα. Το θέμα σπουδών ή επαγγέλματος, διότι ένα παιδί που τελείωσε το δημοτικό ήδη ξεκίνησε και ένα επάγγελμα. Ξεκίνησε μια δουλειά. Εάν δεν φτιάξουμε έπιπλα ή δεν ξέρω τι άλλα πράγματα, δεν χάλασε ο κόσμος. Αυτά θα γίνουν αργότερα. Ας βγάλουμε, αγαπητοί μου, την αλαζονία. Η αλαζονία δεν είναι παρά η προβολή μας ως πλούτος στον κόσμο. Ας βγάλουμε την αλαζονία αυτή από μέσα μας και να δούμε τα πράγματα όπως θέλει ο Θεός, σύμφωνα με τις εντολές του και κατά πρακτικόν τρόπο. Να είμαστε πρακτικοί άνθρωποι και όχι αλαζόνες. Και να προλαβαίνουμε τα πράγματα, να τα περισσώσουμε όσο μπορούμε πιο καλά. Τώρα, τρίτος σκοπός του γάμου ποιος είναι? Είναι η τεκνογνωσία. Ώστε λοιπόν η τεκνογνωσία έρχεται τρίτη. Ναι, διότι ο πρώτος σκοπός είναι η αλληλοβοήθεια στην θέωση. Όχι στο κοινό ταμείο. Όχι να δουλεύει εκείνος, να δουλεύει εκείνος για να βάζουν σε κοινό κορβανά τους μισθούς των. Αλλά στο θέμα της θεώσεως. Δηλαδή, να σε βοηθήσω να σωθείς, να με βοηθήσεις να σωθώ. Αυτό είναι. Και όχι να γίνεται ο άντρας ή η γυναίκα παιδί, το πέ με έψιλον, φρένο στη σωτηρία του άλλου, και να γίνεται ο γάμος πηγή, αφετηρία, κολάσεως. Όχι. Αφετηρία βασιλείας Θεού θα πρέπει να είναι ο γάμος. Και συνεπώς, αφού είναι αυτός ο σκοπός του γάμου, και επιτέλους όταν δύο άνθρωποι παντρευτούν και δεν κάνουν παιδιά, επιτελείται και ο δεύτερος σκοπός, αλλά δεν επιτελέστη ο τρίτος. Ο γάμος όμως είναι ασύστατος, δηλαδή είναι ανύπαρκτος? Όχι βεβαίως. Εάν η τεκνογνωσία ήταν ο πρώτος σκοπός του γάμου, δεν νομίζετε ότι πρώτη η Εκκλησία θα επέτρεπε το διαζύγιον για να επιτελεστεί επιτέλους ο σκοπός του γάμου αν ήταν η τεκνογνωσία? Εάν αυτό η Εκκλησία δεν το κάνει πολύ όμορφα, κραυγαλαία θα λέγαμε πάνω στα πράγματα, δείχνει ότι δεν είναι η τεκνογνωσία ο πρώτος σκοπός του γάμου. Ας το καταλάβουμε λοιπόν αυτό. Δεν θα ήθελα να πω την περίπτωση που άνθρωποι δεν κάνουν παιδιά γιατί δεν θέλουν. Αυτό είναι πολύ σοβαρό αμάρτημα. Όταν παρεμποδίζουν τη σύλληψη, και μάλιστα το έχω συναντήσει, είναι περίεργο πράγμα αυτό, να μην θέλουν κανένα παιδί. Το βέβαια η πλειονότητα λέει θα κάνουμε ένα παιδί, άντε βαριά δύο. Αλλά να βρείτε το φαινόμενο να μην θέλουν κανένα παιδί, θα μου πείτε ότι είναι σπανιότερο. Ναι, αλλά υπάρχει και αυτή η περίπτωση να μην θέλουν κανένα παιδί. Περίεργο, αλλά αληθινό. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν παιδί στο γάμο τους, και υπάρχουν άνθρωποι που επειδή δεν κάνουν παιδιά, να μετέρχονται κάθε είδους ιατρικής μεθόδου για να κάνουν παιδιά. Δεν θα ήθελα να πω ότι ένα ζεύγος που δεν κάνει παιδιά δεν θα πάνε στο γιατρό.
Θα σας έλεγα ότι πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε που είναι απλές και δεν γίνεται παρά μόνο μία διόρθωση και έχουμε παιδιά. Ή στον άνδρα ή στην γυναίκα. Γνώριζα κάποτε κάποιο ζεύγος που δεν έκαναν παιδιά, είχε περάσει εκείνες μία παροτίτιδα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τελικά έκαναν 4 παιδιά. 4 παιδιά. Βλέπετε, θα πάμε στο γιατρό. Αλλά δεν θα κάνουμε εξεζητημένες θεραπείες. Και εξεζητημένες θεραπείες θα πει ή να χάσει τη ζωή της η γυναίκα ή ακόμη να αρρωστήσει. Είχα μια συμμαθήτρια από το γυμνάσιο, μια πάρα πολύ σεμνή και καλή κοπέλα. Παντρεύτηκε πολύ νέα, δεν έκανε παιδιά. Και ο γιατρός της είπε ότι θα έπρεπε να γίνει μια θεραπεία. Βέβαια αυτό που σας λέω τώρα είναι 35 χρόνια και πλέον. Δεν είχαμε εκείνα τα οποία σήμερα έχουμε. Αλλά της είπε ο γιατρός, θα σου κάνω μια ενένεση, αλλά είναι επικίνδυνη, μπορεί και να πεθάνεις. Και αυτή είπε, θα την κάνω την ένεση. Η κοπέλα πέθανε μέσα στο ιατρείο του γιατρού. Να φτάσουμε να χάσουμε τη ζωή μας για να κάνουμε παιδί, δεν είναι ανόητο? Είναι ανόητο. Συνεπώς, το συμπέρασμα είναι, θα πάμε στο γιατρό, θα κάνουμε μια φροντίδα. Η φροντίδα αυτή δεν θα είναι εξεζητημένη. Αν με ρωτήσετε για την υιοθεσία, βλέπετε εγώ τώρα βρήκα την αφορμή της αφορίας και τα λέω όλα σαν να ήταν ένα θέμα περί πολλών. Δεν πειράζει, ελπίζω σας ενδιαφέρουν αυτά. Αν με ρωτήσετε για την υιοθεσία θα σας απαντούσα. Κάποτε τα παιδιά που υιοθετούντο ελέγχοντο ψυχοκόρη, ψυχοπαίδη. Ακόμη ψυχοπαίδη ελέγεται και το παιδί που μπορούσε να δουλεύει σε ένα κατάστημα και να δουλεύει από μικρό παιδάκι, από 10 χρονών, σε ένα μπακάλικο. Και αυτό το παιδί μεγάλωνε στον μπακάλικο εκείνο, δεν αλλάζανε τότε οι υπάλληλοι. Και το αφεντικό το πάντρευε το παιδί και του δίνει και περιουσία από την περιουσία του ή ακόμη τον έκανε και συνέτερο. Και αυτό το παιδί λέγεται ψυχοπαίδι. Ή ένα μικρό κοριτσάκι γίνεται υπηρέτρια σε ένα σπίτι, περνάνε τα χρόνια, το παντρεύει η οικογένεια, του δίνει και μια περιουσία, ένα σπίτι, ξέρω εγώ, λέγεται ψυχοκόρη, χωρίς να υπάρχει υιοθεσία. Απλώς μόνο με αυτήν την έννοια. Δεν νομίζετε όμως ότι αυτά έχουν περάσει πια? Ότι αυτοί οι τρόποι δεν υπάρχουν πλέον? Πρώτα-πρώτα δεν υπάρχουν υπηρέτριες και το παιδάκι είναι συνδικαλισμένο. Άστα τη μικρά παιδιά πια δεν πάνε στις δουλειές. Απαγορεύεται να δουλέψει παιδί κάτω των 15, μου φαίνεται τον ένας νέος νόμος κάτι τέτοια. Και όταν δεν πληρώνει πολλά τα αφεντικό, τα κανονικά, γίνεται το παιδί αντίδικο στο αφεντικό του. Είναι συνδικαλισμένοι σήμερα οι άνθρωποι. Αυτά που σας είπα ήταν σε μια παλιά εποχή που τα μπακάλικα κλείναν στις 10 το βράδυ. Εγώ τα πρόλαβα αυτά. Στις 10 το βράδυ κλείναν τα μπακάλικα και τα παιδιά του φούρνου μέναν στο πατάρι αλλά και του μπακάλι και λεγόντουσαν μπακαλόγατοι. Τώρα παλιοί οι άνθρωποι δεν ξέρω θα τα θυμώνται αυτά και τους φέρω στη μνήμη τους καταστάσεις παλιές. Όμως σήμερα δεν υπάρχουν αυτά. Δεν μπορούμε σήμερα να πάρουμε ένα παιδί, διότι έχει πολύ ευθύνη να αναλάβει σήμερα ένα παιδί. Όσο για την υιοθεσία, συνήθως αν πάρουμε από συγγενικό πρόσωπο, ξέρετε τι προβλήματα θα δημιουργηθούν? Διότι πώς να το κάνουμε, το αίμα γίνεται νερό? Δεν γίνεται. Και πάντοτε θα υπάρχει πρόβλημα, διότι οι πραγματικοί, οι φυσικοί γονείς θα ασκούν την επιρροή τους στο παιδί. Πώς θα το κάνουμε? Θέλετε να πούμε ότι το παιδί είναι από κανένα βρεφοκομείο? Είναι από τα λεγόμενα έκθετα παιδιά, εκείνα που γεννούν εξόγαμα γυναίκες και τα αφήνουν στην κλινική ή τα δίδουν στα βρεφοκομεία ή τα πετούν σε κάποια πόρτα και το παιδί καταλήγει στο βρεφοκομείο?
είτε πάει κάποιος να πάρει παιδί περιμένοντας στην κλινική. Αυτά έχουν παζαρευτεί εκ των προτέρων. Και πάει στην κλινική για να πάρει το παιδί κάποιας που γεννάει τώρα μέσα στο χειρουργείο, γεννάει, να πάρει το παιδί και να φύγει, ή το πάρει από το βρεφοκομείο. Θα σας απαντούσα, πού ξέρετε αυτό το παιδί τι επιβάρυνση κληρονομική μπορεί να έχει? Πού ξέρετε ότι το παιδί αυτό μπορεί να φέρει ξέρω εγώ, την σκιζοφρένεια, γιατί ο πατέρας, η μάνα, ξέρω εγώ, ήταν σκιζοφρενής, ή άλλα πράγματα, ψυχικές νόσοι, ψυχικές αρρώστιες? Πού το πάρει από βρεφοκομείο? Χαριτωμένο παιδί, χαριτωμένο. Μια φορά λοιπόν μπήκα στο λεωφορείο που θα πήγαινα στον τόπο εκείνο, είναι στην επαρχία μας. Μπήκε και το μικρό αυτό, πήγαινε εδώ σχολείο, δεν ξέρω, κάτι γαλλικά μάθαινε, αγγλικά μάθαινε, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Και του δημοτικού παιδί ήταν ακόμα, και δεν ξέρω, ή ξέχασε να πάρει χρήματα ή τα έχασε τα χρήματα, και έβαλε τα κλάματα μέσα στο λεωφορείο όταν ο εισπράκτορ του ζήτησε το εισιτήριο. Ήταν ένα πολύ ευαίσθητο παιδί, πήγαινε στην εκκλησία. Κάποτε είχαμε πάει και στο σπίτι τους με τον επίσκοπο μια επίσκεψη, διότι ήταν επίτροπος εκείνη την εκκλησία, και λοιπά και λοιπά. Το παιδί μεγάλωσε και άρχισε στην εφηβική του ηλικία να εμφανίζει φαινόμενα σχιζοφρενίας. Τον κλείσαν από τον καημό του, ο πατέρας πέθανε, τον κλείσαν στο τρολοκομείο, και κάποτε τον έφεραν και εδώ και τον είχαν σε μια κλινική εδώ στη Λάρισα, μονίμως στην κλινική. Του δίναν βέβαια άδεια εκεί, η κλινική του δίνε για να πάει στο σπίτι του, αλλά η μάνα είχε αντιληφθεί ότι ήταν επικίνδυνος και το έκανε, και τη συνέστησε να το κάνει. Εκλειδώνεται μέσα στο δωμάτιό της, διότι μπορούσε να πάθει ένα σοκ το παιδί αυτό για μια στιγμή και να πάει να την πνίξει, να πάει να τη σκοτώσει. Λοιπόν, σας ερωτώ, θα έλεγε κανείς να μην έπαιρνε ποτέ ένα παιδί? Θα μου πείτε ότι μπορεί να βγει γερό παιδί, θαυμάσιο παιδί. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και ποιος σας είπε ότι το γερό και το θαυμάσιο παιδί θα σας γυροκομίσει? Εδώ τα φυσικά μας παιδιά θα μας γυροκομούν και δεν γυρίζουν να μας κοιτάξουν. Και θα έλεγα ότι όσο πιο πολλά παιδιά κάνουμε, τόσο μέναμε μόνοι μας. Γιατί συνερίζονται μεταξύ τους τα παιδιά. Εσύ να πάρεις τη μάνα, όχι εσύ να την πάρεις τη μάνα ή τον πατέρα, και μένουν οι ταλέποροι χωρίς παιδιά. Λοιπόν, τι να σας πω άλλο? Τόσο απλό το θέμα. Σας έδωσε ο Θεός παιδιά, θα τα μεγαλώσετε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Δεν σας έδωσε παιδιά, μη σκαλίζετε να αποκτήσετε παιδί, είτε δια της υιοθεσίας, είτε. Μη σκαλίζετε να αποκτήσετε παιδί, ούτε από συγγενικό πρόσωπο, ούτε από τίποτε. Θα μείνετε έτσι. Και τι θα γίνετε? Γιατί πολλές φορές λένε οι γονείς, η μάνα κυρίως, το αίσθημα της μητρότητος. Καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε? Μα και το άλλο μετά, ποιος θα μας χειροκομήσει? Σας είπα, σας απήντησα προηγουμένως, εάν είσαστε πιστοί άνθρωποι, τότε αγαπητοί, δεν θα μείνουμε στο δρόμο. Εγώ ξέρω ότι κανείς ανέμεινε και χωρίς παιδιά για κάποιο λόγο. Έμεινε άγαμος άνθρωπος. Θα χαθεί? Ξέρετε ότι υπάρχει ο πειρασμός στους αγάμους κληρικούς, ότι και τι θα γίνει στα λέπορε, τι θα γίνει σαν να φυλάξει ο Θεός? Όταν πει ο άνθρωπος, εγώ ξεκίνησα για το Θεό, για το έργο του Θεού. Εγώ ξεκίνησα, αγαπητοί μου, με δύο ρητά. Με δύο ρητά. Το ένα ήταν ότι ξεκινάς, είναι στον Άγιο Ισάκ των Σύρων, ξεκινάς για να πεθάνεις. Πάρε την απόφαση πώς να πεθάνεις. Λοιπόν, ό,τι σου συμβεί θα είναι κατώτερο του θανάτου και θα είσαι πάρα πολύ ευχαριστημένος.
Πολλές φορές ταλαιπωρούμε με τούτα με εκείνα. Λέω, δεν ξεκίνησες να πεθάνεις. Πρέπει να είσαι ευχαριστημένος. Τέλος. Αυτό το θέμα είναι παμεγίστης σημασίας και αξίας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση αξία έχει αυτό, αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε. Το δεύτερο χωρίο είναι από την προς Εβραίους επιστολή. Ου μη σε ανώ, είναι δε από την Παλαιά Διαθήκη, το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους. Ου μη σε ανώ του ανίοι μη, ου μη σε ανώ ουδου μη σε εγκαταλείπω. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Η απάντηση είναι απλή. Το είπε ο Θεός. Το υπεσχέθη ο Θεός. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Τέλειωσε. Κάθε λογισμός πρέπει να πεθάνει. Είμαι αγαμός κληρικός. Μη μου πείτε ότι έχουμε το μοναστήρι. Σήμερα το έχουμε και αύριο δεν το έχουμε. Μας δίνουν μία κλωτσιά και πάμε και εγώ δεν ξέρω που πάμε. Και μπορεί να μείνει κανείς μόνος του. Η ζωή είναι ρόδα, η εποχή είναι περίεργη. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Λοιπόν, υπεσχέθη ο Θεός. Και εσύ που έκανες παιδιά, και εσύ που δεν έκανες παιδιά, και εσύ που δεν παντρεύτηκες, ου μη σε ανώ, ουδου μη σε εγκαταλείπω. Μόνο ένα, θα είσαι ευσεβής άνθρωπος. Και πιστεύεις όταν είσαι ευσεβής άνθρωπος θα σε αφήσουν οι άνθρωποι? Όχι. Άμα δεν είσαι ο παράξενος άνθρωπος, ο παράξενος γέρος και η παράξενη γριά, με τις παραξενιές τις περίεργες, θα σε αφήσουν οι άλλοι, γιατί θα σε βαρεθούν. Το παιδί σου θα σε αφήσει. Όταν είσαι ο ήμερος άνθρωπος, ο άνθρωπος ο πράος, ο άνθρωπος ο καλλιεργημένος, θα σε αφήσει ποτέ ο Θεός? Δεν θα σε αφήσει ποτέ ο Θεός. Θα μου πείτε πού το ξέρεις? Το είπα. Το υπεσχέθη ο Θεός. Και ό,τι υπόσχεται ο Θεός, πιστός ο λόγος και άξιος πάσης αποδοχής, που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ύστερα, αγαπητοί μου, και κάτι άλλο. Λέει κανείς, άμα γεράσω και τα χάσω και δεν μπορώ, σου στέλνει ο Θεός ένα εγκεφαλικό, μια καρδιακή προσβολή, και πεθαίνεις χωρίς να κουράσεις κανέναν, χωρίς τίποτα, και τελείωσε η ιστορία. Θεός χορεύσον, το πούνε οι άλλοι. Τέλος. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτές τις αγωνίες και αυτές τις ανησυχίες. Με ακούσατε, σας παρακαλώ? Αυτό αφοράει και εμένα, αφοράει και εσάς, αφοράει όλους μας. Ύστερα, αν ο καλός Θεός για να με παιδαγωγήσει, σας το λέγω αλήθεια, το έχω σκεφτεί να φορές, χρόνια ολόκληρα, αν ο καλός Θεός θα ήθελε να με παιδαγωγήσει σε μια ταπείνωση, να πάω σε ένα γυροκομείο που θα είναι μέσα σε ένα θάλαμο άλλοι 10 άνθρωποι, εάν ο Θεός το επέτρεψε, θα το επέτρεπε να πάω εκεί? Εγώ καλλιέργω τη θέση και τη σκέψη ότι μπορεί να πάω και σε ένα γυροκομείο. Είχα ένα θείο, ήταν ευσεβέστατος άνθρωπος, εγκρατέστατος άνθρωπος. Αν σας διηγηθώ θα πείτε πω πω, καταπληκτικός. Ο άνθρωπος αυτός, ήταν η γυναίκα του, δεν είχε παιδιά. Η αδελφή της με τον άνδρα της, οι δυο μπατζανάκηδες τώρα, οι δυο σύγχαμβροι, δεν είχαν και εκείνοι παιδιά. Είχαν ένα φούρνο, ήταν στον Πειραιά, είχαν τη σειρά τους, ήταν θαυμάσιοι άνθρωποι, ελεήμονες εις υπερθετικών βαθμών. Πέθαναν οι τρεις και έμεινε μόνος του αυτός. Και επειδή, να μην λέω πιο πολλά, εχάθηκε και η περιουσία, διότι, κατέληξε στο γυροκομείο ο θείος ο Χρήστος. Χρήστο τον έλεγαν. Κατέληξε στο γυροκομείο. Δεν είχε 5 δραχμές να πληρώσει μια αποκλειστική να του πλύνει τα πόδια. Δεν είχε κανέναν. Ναι. Και δεν ξέρω πώς ήρθε το πράγμα. Εγώ πια κληρικός είχα κατέβει και έκανε και μια εξομολόγηση σε μένα, στον ανιψιό του. Έκανε και μια, εξομολογήθηκε. Διότι δεν ευσεβής άνθρωπος, εξομολογείται και τα λοιπά. Ο Θεός πέθανε. Ο Θεός επέτρεψε να πεθάνει στο γυροκομείο. Γιατί δηλαδή εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους να πεθάνω δεν ξέρω πού και να μην πεθάνω στο γυροκομείο? Ακούστε σας παρακαλώ, αυτό θα λέτε. Εγώ είμαι δηλαδή σπουδαιότερος από τους άλλους εκείνους που είναι στο γυροκομείο να πεθάνω κάπου αλλού? Μπορώ να πεθάνω στο γυροκομείο. Γιατί? Υπάρχουν χειρότερες περιπτώσεις από το γυροκομείο? Αν και δεν υπάρχουν.
και μακάρι να φάνομε στο γυροκομείο, γιατί υπάρχουν πολύ χειρότερες καταστάσεις από αυτά. Είμαι ή δεν είμαι ρεαλιστής? Παρακαλώ λοιπόν, κάπως έτσι θα βλέπετε τα πράγματα. Τώρα, λέει κάτι άλλο ακόμη. Πώς θα αντιμετωπίσει ένα τεκνό ζευγάρι και τα λοιπά, είπαμε αρκετά. Έχω και κάτι να πω. Αυτό, αν θέλετε, δεχτείτε το. Δηλαδή πρέπει να είναι ευχαριστημένοι. Όχι, εγώ θα έλεγα και ευχαριστημένοι ακόμη που δεν έχουν παιδιά, διότι εκείνοι που δεν έχουν παιδιά δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα να χάσουν τα παιδιά τους, με την έννοια να τους ταρπάξει ο κόσμος και η κοινωνία, η διεφθαρμένη. Δεν διατρέχουν των κίνδυνων αυτών. Διότι αν ξέρατε, το ξέρατε εσείς πιο καλά από μένα, τι καρδιοκτύπια περνούν οι γονείς που έχουν παιδιά, μη χάσουν τα παιδιά τους, να τους ταρπάξει ο κόσμος τα παιδιά τους. Ναι. Και μάλιστα το να το αρπάξει ο κόσμος το παιδί μου και να γίνει άσωτο, αμαρτωλό, πόρνο παιδί. Επιτέλους κάποτε μπορεί να μετανοήσει. Το παιδί μου όμως αν το αρπάξει η ασέβεια και στραφεί εναντίον της Εκκλησίας ως άθεος, και μάλιστα στρατευμένος άθεος, να στραφεί εναντίον της Εκκλησίας ενεργός, αυτός δεν είναι ένας πνευματικός γενίτσαρος? Όπως κάποτε οι Τούρκοι πέραν τα Ελληνόπουλα και τα έκαναν μουσουλμάνους και ήταν οι πιο φοβεροί που εστρέφονταν αντίον των Ελλήνων και των χριστιανών. Θα θέλατε να είχατε ποτέ ένα παιδί πνευματικά γενίτσαρο? Αν δεν σου δώσε ο Θεός παιδί, δεν σου το έδωσε γιατί σε λυπόνταν, γιατί σε αγαπούσε, και δεν σου το έδωσε γιατί στην αγάπη του, αν είσαι ψευδής άνθρωπος, βλέπει ότι και τα λοιπά, ότι θα γινόταν όχι καλό παιδί. Εμποδίζει λοιπόν. Επιμένεις, θα σου το δώσει. Κατά το θέλημα του Θεού, όχι το κατευδοκίαν, αλλά το καταπαραχώρησεν, αυτό το παιδί μπορεί κάποτε να σε βασανίσει φοβερά. Λοιπόν, κάποτε, όταν ο Κύριος πήγε να σταυρωθεί, εσήκωνε το σταυρό του. Είναι γνωστό, δεν σε κάποιο σημείο της διαδρομής αγκάρεψαν εκείνον τον Σίμωνα των Κυριναίων. Αυτό δεν ήταν έθος, συνήθεια, να σηκώνει ο κατάδικος το σταυρό του. Ο Κύριος, εξεντλημένος, δεν μπόρεσε να τον κρατήσει και τον σήκωσε ο Σίμωνα Κυριναίος. Ήτανε μία προνομιούχος περίπτωσης δια τον Σίμωνα των Κυριναίων. Παρότι το ρήμα «εγκάρευσαν» δείχνει ότι τη στιγμή εκείνη τουλάχιστον δεν το θεώρησε προνόμιο, διότι την άλλη μέρα έπρεπε να φάει το Πάσχα και εκείνος που θα είχε σχέση με δικαστικές αυλές, γι' αυτό δεν πέρασε στο πρετόριο οι προκομμένοι, οι Εβραίοι, έπεσε ο γάιδαρος μέσα στο πηγάδι, σιγά λέει τη ουρά του μιστάξει. Έκαναν έγκλημα αυτό, θεοκτονία έκαναν, και φοβήθηκαν μη τυχόν μη ανθούν με το να μπουν στο πρετόριο και δεν θα τρώγαν το πασχαλινό αρνί. Υποκρισία. Έτσι λοιπόν ο Σίμωνα ο Κυριναίος δεν μπόρεσε να το καταλάβει τη στιγμή εκείνη, το κατάλαβε μετά, και πρέπει να εκαυχάτω. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον αναφέρεται ο Ρούφος και ο, πες το, Αλέξανδρος και Ρούφος, παιδιά λέει του Σίμωνος του Κυριναίου. Στα κλίματα της Αιγύπτου, της Αφρικής έδρασαν αυτοί. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον εγγράφει για τα κλίματα της Αιγύπτου. Τι σημαίνει? Αυτός ο άνθρωπος θα εκαυχάτω ότι σήκωσε το σταυρό του Χριστού, προνόμιον. Έτσι ο Κύριος, υπό το βάρος του στρατού και της καταδίκης του που οδηγείται στο Γολγοθά, τον ακολουθούσε βέβαια κάποιος λαός και κάποιες γυναίκες. Είδαν το δράμα του και έκλαιγαν αυτές. Έκλαιγαν. Οι οποίες πρέπει να άκουσαν τη διδασκαλία του, δεν ήσαν από τις γυναίκες που ακολουθούσαν τον Κύριον, εκείνος ο μικρός όμιλος των γυναικών, ήταν απλώς γυναίκες. Και κλαίγανε. Όπως έκλαιγαν, ήταν πλάι του, γυρίζει ο Κύριος και λέγει σε αυτές, θυγατέρες Σίων, δηλαδή
κοπέλες της Ιερουσαλήμ, τι κλαίτε για μένα? Εάν εις το χλωρόν αυτά κάμνουν, στο ξέρω τι έχει να γίνει. Εάν εγώ είμαι αναμάρτητος και μου κάνουν αυτά, εσείς που έχετε αμαρτίες, τι έχετε να πάθετε? Θα έρθουν μέρες που τότε θα μακαρίζονται οι γυναίκες που δεν έκαναν παιδιά και δεν βίζαξαν παιδιά. Ακούτε, δεν γέννησαν και δεν βίζαξαν παιδιά. Είναι μια ωραία έκφραση αυτή, όπως η εβραϊκή φιλολογία έχει αυτές τις περιγραφές. Δηλαδή δίνει μια εικόνα, όχι με μια λέξη, αλλά περιγραφικά, περιφραστικά. Γιατί θα έρθουν αυτές οι μέρες και θα είναι μακάριες εκείνες οι στήρες γυναίκες που δεν έκαναν παιδιά. Αυτό ο Κύριος το είπε διότι έβλεπε δύο έσχατα. Σας έλεγα μια περασμένη φορά, πότε, χθες ή την περασμένη Κυριακή, δεν θυμούμε, ότι έχουμε δύο έσχατα. Το ένα έσχατο ή του Αγίου Κυρίου, Δευτέρα ήταν, την περασμένη Δευτέρα, για τον Ιωήλ τον προφήτη. Έχουμε δύο έσχατα που αντιστοιχούν σε δύο παρουσίες του Χριστού. Η πρώτη παρουσία τότε είναι τα έσχατα της ιστορίας έως εκεί. Διότι λέει, ένας χάτης κερίς θα στείλει ο Θεός το πνεύμα του το Άγιον. Ήρθε η Πεντηκοστή, έγινε η Πεντηκοστή. Μετά λέει, η σελήνη και τα αστέρια θα πέσουν και τα λοιπά, ο ήλιος θα σκοτιστούν. Στα άλλα έσχατα, παραμονές της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Λοιπόν, όταν ο Χριστός είπε θα έρθουν οι μέρες, οι μέρες αυτές θα ήταν έσχατες και θα αφορούσαν τα πρώτα έσχατα και τα δεύτερα έσχατα. Τα πρώτα έσχατα, ξέρετε ποια ήταν? Μία γενναία μετά, όταν έγινε το είπε ο Κύριος ότι δεν θα περάσει η γενναία αυτή, δηλαδή 30 χρόνια, και θα γίνει η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ήτανε το 70 μετά Χριστόν. Και τότε ήρθε τόσο φοβερή καταστροφή, ώστε έφτασαν στο σημείο να τρώνε οι μάνες τα παιδιά τους. Παρουσιάστηκε αυτό το φαινόμενο του κανιβαλισμού. Άλλη μια φορά το έχουμε στη Σαμάρια, στην εποχή του προφήτη Ελισαίου. Είναι μια ωραία ιστορία εκεί, που ήρθαν οι Σύριοι και περικύκλωσαν τη Σαμάρια και τότε έπεσε πολύ πείνα και έφτασαν στο βασιλιά δύο γυναίκες, όχι, μια γυναίκα, και λέει στο βασιλιά, βασιλιά μου, συμφώνησα με την τάδε γυναίκα να φάμε σήμερα το δικό της το παιδί και την άλλη μέρα το δικό μου το παιδί, ή μάλλον πρώτα το δικό μου και μετά το δικό της. Εγώ το φάγαμε μαζί το δικό μου το παιδί, αυτή όμως δεν θέλει τώρα να φάμε το παιδί της. Βλέποντας το κατάντημα της πείνας, ο βασιλιάς διέριξε τα ματιά του και θεώρησε υπεύθυνον της πείνας τον προφήτη Ελισαίων και ζήτησε να τον σκοτώσει. Τα παρακάτω βρείτε τα ιστεροδέλτα βασιλιών, εκεί θα τα βρείτε, θα διαβάσετε, αν σας γέννησαν την περιέργεια αυτά. Είναι πολύ ωραία ιστορία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Βλέπετε λοιπόν ότι στα πρώτα έσχατα έγιναν αυτά στην Ιερουσαλήμ. Τα δεύτερα έσχατα πότε είναι? Παραμονές που θα έρθει ο Κύριος. Και ποια θα είναι η κατάσταση τότε των παιδιών? Αυτή που τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να βλέπουμε. Έτσι που να λέμε, ευτυχισμένες οι γυναίκες εκείνες που δεν γέννησαν και δεν βίζαξαν παιδιά. Γιατί οι μέρες θα είναι φοβερές. Και όπως σας είπα, για μένα, εγώ πιστεύω ότι είναι έσχατες οι μέρες. Το πιστεύω αυτό. Αν θέλετε, δεχτείτε ότι ένα ζεύγος, άμα δεν κάνει παιδιά, είναι περισσότερον ευτυχές από ένα ζεύγος που έκανε παιδιά. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Όπως ξέρετε, λέμε στον γάμον, όταν γίνεται η περιφορά περί το τραπεζάκι, το οποίο
υπάρχει θέση Αγίας Τραπέζης. Λέμε Ισαΐα χόρευε και αγάλου. Και μετά λέμε ένα άλλο τροπάριον, Άγιοι μάρτυρες οι καλώς αθλήσαντες. Και τα δύο αυτά τα λέμε και στο γάμο και στην ιεροσύνη. Όχι στον μοναχισμό, αλλά στην ιεροσύνη. Αν με ρωτήσετε γιατί λέμε τα τροπάρια αυτά και δεν θα λέγαμε κάποιο άλλο τροπάριο. Ισαΐα χόρευε, θα πει, να χοροπηδάς και να αγάλεσαι, διότι η προφητεία σου, ότι που είπες η Παρθένος εγγαστρή έξι και τέξετε ιών, πραγματοποιήθηκε. Που σημαίνει ότι θα σωθούν οι άνθρωποι, γιατί ήλθε ο σωτήρας. Και το σπουδαίον, από του σωτήρα την πλευρά θα εγενάτω, θα εκπηδούσε, όχι θα εγενάτω, η Εκκλησία. Παρακαλώ κρατήστε αυτά που σας λέω, γιατί είναι πολύ πολύτιμα. Θα εκπηδούσε η Εκκλησία. Ελογχίστη ο Κύριος, έτρεξε αίμα και νερό, ο αιωρακός με μαρτύρηκε και είδε, γνωρίζει, ότι αληθείς αυτού εστίν η μαρτυρία, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Υπάρχει μυστικό σημείο εκεί. Είναι το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία. Συνεπώς από την πλευρά του Χριστού ξεπήδησε η Εκκλησία. Γιατί με το βάπτισμα και τη Θεία Κοινωνία συνίσταται η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Αυτό δεν είναι το μέγα μυστήριο. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία ότι είναι το μέγα μυστήριο, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Εάν αυτό είναι το μέγα, το μικρό ποιο είναι? Το μικρό μυστήριο είναι ο γάμος, διότι η εικόνα του μεγάλου μυστηρίου Χριστού και Εκκλησίας, νυμφίου και νύμφης που είναι η Εκκλησία, είναι ο άνδρας και η γυναίκα. Συνεπώς ο γάμος επετελείτο έως ότου έρθει το μεγάλο μυστήριο Χριστού και Εκκλησίας. Έτσι λέμε το τροπάριο αυτό, διότι έχουμε το μυστήριο του γάμου, το μικρό μυστήριο. Δεν είναι μικρό. Εγώ το λέω μικρό σαν τη διαστολή με το μέγα. Δεν είναι μικρό. Πολλοί νομίζουν το μέγα μυστήριο είναι ο γάμος. Δεν είναι το μέγα μυστήριο ο γάμος. Το μέγα μυστήριο είναι η ένωση της Χριστού Εκκλησίας. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο. Έρχεται να δώσει πληρότητα, έκφραση ο γάμος των ανθρώπων στο μέγα μυστήριο. Γι' αυτό η μοιχεία είναι βαρύ αμάρτημα, διότι είναι μία σφήνα που έρχεται να προσβάλλει όχι τον γάμον των δύο ανθρώπων, αλλά εκείνο που εκπροσωπεί ο γάμος, το μέγα μυστήριο. Το καταλάβατε? Το δεύτερο, γιατί λέμε, γιατί λέμε οι Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες και τα λοιπά. Γιατί το λέμε αυτό? Δηλαδή ένα τροπάριο μαρτυρικών. Αγαπητοί μου, με όλα αυτά που είπαμε και σας έδειξα πολλές δυσκολίες, σημαίνει ότι ο γάμος είναι ένα μαρτύριο. Και αν κανείς μαρτυρήσει καλώς, τότε θα στεφανωθεί. Νομίμως αθλήσει, θα στεφανωθεί. Βλέπετε λοιπόν ότι αν κάνεις παιδιά, θα έχεις και το μαρτύριο των παιδιών. Αν δεν κάνεις παιδιά, δύο άνθρωποι, επιτέλους δεν είναι ταυτότητα οι δύο άνθρωποι, έχουν τις διαφορές των. Δεν έχουν και αυτοί μέσα τους το μαρτύριο. Αν λοιπόν έχουμε την υπακοή, την υπομονή, την ανδρεία, στοιχεία που απαιτούνται στο μαρτύριο, τότε θα πάρουμε το στεφάνι του μαρτυρίου. Όσο για την ιεροσύνη, για την ιεροσύνη η Ισαΐα χόρευε πάλι. Η ιεροσύνη θα υπηρετήσει το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Να χαίρασε, λέει, γιατί εκείνο που είπες ήδη πραγματοποιείται. Έρχεται ο Μεσσίας. Και συνεπώς εσύ είσαι ιερεύς καινής διαθήκης. Όσο για το μαρτύριο, γιατί λέμε και το μαρτυρικό, το ίδιο αυτό τροπάριο και στην ιεροσύνη. Ποιος σας είπε ότι η ιεροσύνη δεν είναι μαρτύριο? Είναι βαρύ πράγμα η ιεροσύνη. Η σωστή ιεροσύνη στον σωστόν κληρικών είναι βαρύτατο θέμα
και μαρτυρικών. Ευχαριστώ.